και φτάνεις στα Ανόγια και εδώ βλέπεις το λιοντάρι. Το λιοντάρι με την πιο υπέροχη καρδιά και νιώθεις περήφανος που τον βρίσκεις. Ακούσαμε και τι ιστορίες δεν ακούσαμε. Μακάρι να μπορούσα όλα να σας τα πω και να σας τα γράψω. Θα γινόταν πολύ ανακάτευα. Είναι υπέροχος άνθρωπος. Παπανδρέας Κεφαλογιάννης. Υποκλίνομαι στην καρδιά του, στην ψυχή του, στην καθαρότητά του, στη λεβεντιά του και σε όλα αυτά που έχει κάνει για τον κόσμο, για τον άνθρωπο, για την Εκκλησία και για τον Θεό. Παπανδρέα μου, σ' αγαπώ. Να σε καλά, γερός ή δυνατός. Σ' αγαπώ, λέγε τώρα. Καλώς όρισε στα Ανόγια στον καπετάνιο μου να οδηγεί και να βλέπει τα βήματά σου. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, Παπαχρήστο. Ευχαριστώ πολύ, συνέχισε. Σ' αγαπάμε πολύ. Και σ' αγαπάμε και θέλουμε να ζήσεις. Ας ζήσουνε μωρέ και 5-6 κουζουλοί παπάδες. Εσείς οι άλλοι, θα το πω τώρα, μου επιτρέψεις να το πω. Εσείς οι άλλοι καθώς πρέπει, να είστε καλά. Εμείς δεν θα είμαστε ποτέ καθώς πρέπει. Γιατί έτσι το νιώθουμε, έτσι το ζούμε, έτσι μας αρέσει. Παπαχρήστο, ο άνθρωπος τα έχει όλα. Όλα. Και την αμαρτία και τα παραπτώματα και τις πτώσεις. Το χαμόγελο την αλήθεια. Αυτούς πρέπει να φοβόμαστε όλοι, τους τέλειους. Γιατί οι τέλειοι μπορεί να μας εξεστρατήσουν και να μας αλλάξουν τον δρόμο μας. Ωχ, Θεέ μου, πω. Την κρατάω την κουβέντα. Την κρατάω και θα σας τη θυμίσω συχνά. Να φοβόμαστε τους. Τους τέλειους. Μη μας πλανέψουν, μη μας ξεστρατήσουν. Τον αγαπώ. Τον αγαπώ πολύ.